Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας, παρόλο που δεν σας έχουμε. Σήμερα είναι η συνέχεια του καταπληκτικού webinar που κάναμε την Δευτέρα σχετικά με τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Μανώλης Αριδομιχελάκης, ο καθηγητής μας, σε 5 ερωτήσεις συναδέλφων σχετικά με τη θεραπεία του σκύλου με πιθανή λεϊσμανίωση. Οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να μην προλάβουμε να τις απαντήσουμε όλες τη Δευτέρα. Οπότε σήμερα συνεχίζουμε και απαντούμε το δεύτερο μέρος των ερωτήσεων. Έχουμε κοντά μας τον καθηγητή Μανώλη Σαριδομιχελάκη και τις ερωτήσεις θα τις απευθύνει στον καθηγητή ο κύριος Λάμπρος Νάσης, ο τεχνικός κτηνίατρος της εταιρείας μας. Καλησπέρα και από μένα. Οπότε ερωταπαντήσεων συνέχεια. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ σας αφήνω, θα τα πούμε μετά. Καλησπέρα κύριε Σαριδομιχελάκη, οπότε είστε έτοιμος, μπορούμε να ξεκινήσουμε, φαντάζομαι. Πάμε. Ωραία. Υπήρχε λοιπόν μια ερώτηση, η οποία είχε πέσει νωρίς, αλλά μπροστά στον όγκο των ερωτήσεων, δυστυχώς την ξεπέρασα. Η ερώτηση ήταν σε λεισμανίωση στάδιο 1, πόσο συχνά επανελέγχουμε. Επειδή στο στάδιο 1 δεν ξεκινάμε κανονική αντιλεϊσμανιακή θεραπεία, εγώ, χωρίς να υπάρχει και κανόνας βέβαια σε αυτό, έχω την τάση να θέλω να τα βλέπω πιο συχνά, δηλαδή δεν το πάω στο εξάμηνο. Το πάω στο δίμηνο, βία τρίμηνο, ανάλογα και με την περίπτωση. Στο σκύλο τον οποίο ανέφερα, που σας έδειξα το παράδειγμα που ήταν οριακός, μεταξύ σταδίου 1, σταδίου 2, ζήτησα επανεξέταση στο μήνα για παράδειγμα. Σε ένα ξεκάθαρο στάδιο 1 θα ήμουν λίγο πιο χαλαρός, θα έλεγα να το δούμε στο δίμηνο, να το δούμε στο τρίμηνο, κάπου εκεί μέσα. Όχι όμως το εξάμηνο. Η επόμενη ερώτηση αναφέρει, ένα σκύλος που είναι θετικός για λεϊσμάνια, χωρίς κλινικά συμπτώματα και με δεδομένο ότι πρώτον, δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τη μετάδοση 100%. Δεύτερον, συνυπάρχει με ανθρώπους και σκυλιά και άλλα σκυλιά. Και τρίτον, τη μέτρια οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη. Είναι προτιμότερο να προχωρήσουμε σε ευθανασία, όσο σκληρό και αν ακούγεται, από το να ρισκάρουμε να μεταδοθεί σε ανθρώπους ή στα υπόλοιπα σκυλιά. Λοιπόν, έχουμε ένα σκύλο ο οποίος είναι ορολογικά θετικός, αλλά δεν έχει συμπτώματα. Είναι σαν να ρωτάμε. Είναι ακριβώς η ίδια ερώτηση. Σε ανθρώπους που βγαίνουν PCR θετικοί για COVID, είναι προτιμότερο να τους κάνουμε ευθανασία δεδομένου ότι έχουν γεμίσει οι μονάδες εντατικές θεραπείας ή να τους αφήσουμε να ζήσουν με τον κίνδυνο να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους ανθρώπους. Ο σκύλος, καταρχάς, δεν έχει συμπτώματα, είναι ένας υγιής σκύλος. Για ποιο λόγο να κάνουμε θανασία σε ένα υγιής σκύλο? Δεύτερον, είναι ορολογικά θετικός. Ξέρουμε ότι οι ορολογικά θετικοί σκύλοι μεταδίδουν λεϊσμάνιες. Τέλεια. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα ένα ποσοστό της τάξης του 70% του πληθυσμού των σκύλων είναι μολυσμένο. Και από αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μεταδίδει λεϊσμάνιες. Και πλέον έχουμε και αρκετούτσικες ενδείξεις ότι και σκύλοι οι οποίοι είναι ορολογικά αρνητικοί ή οριακά θετικοί, μιλάμε για τίτλους ένα 40, ένα 50, ένα 100, δυνητικά επίσης μπορεί να μολύνουν τους φλεβοτόμους. Κοινώς, η διατήρηση ή εξαφάνιση του συγκεκριμένου σκύλου από τον πλανήτη δεν θα αλλάξει σε τίποτα το βιολογικό κύκλο της λεϊσμάνιας. Κατά συνέπεια, το μόνο που έχουμε να κάνουμε σε αυτό το σκύλο είναι οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε ένα εντομοαποθητικό. Και εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ιδιοκτήτης είναι αυτός που για παράδειγμα δεν μπορεί να πληρώσει μια φορά το χρόνο ένα αντιπαραστικό περιλέμιο. Έτσι. Οπωσδήποτε ένα εντομοποθητικό, ενδεχομένως ειδοπεριδόνη, και αφήστε το σκύλο στην ησυχία του. Έτσι. Άλλωστε, από την ώρα που δεν ξεκινάει η θεραπεία, δεν μπορεί να μεταδώσει και ανθεκτικά παράσιτα.
Έτσι. Άρα σε καμία περίπτωση δεν δικαιούμαστε να κάνουμε ευθανασία σε έναν υγιή. Να μου πείτε, εγώ θα αντιστρέψω την ερώτηση και θα πω μια περίπτωση που για μένα ενδείκνυται ευθανασία. Έχουμε ένα αδέσποτο σκύλο με λεϊσμανίωση στάδιο 2, στάδιο 3, που δεν μπορούν αυτοί που τον φροντίζουν να του κάνουν κανονική θεραπεία και να ανταπεξέλθουν στο κόστος και στη φροντίδα που απαιτεί μια κανονική θεραπεία με το εντομοποθητικό, με την αλοπουρινόλη, συν τη μεγλουμίνη ή συν τη μιλτεφοσίνη. Και αυτό που λένε είναι ότι μα ενδεχομένως να καταφέρουμε να του δίνουμε την αλοπουρινόλη, ξέρω, κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα, όποτε τον πετυχαίνουμε, όποτε έρθει στην πιλωτή κτλ. Επειδή αυτός ο σκύλος που έχει λεϊσμανίωση στα 2-2, στα 2-3, εάν δεν κάνει θεραπεία, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα πεθάνει. Και θα υποφέρει. Δεν θα έχει μια καλή ποιότητα ζωής πριν πεθάνει. Τότε ναι, εκεί πέρα συζητάμε την ευθανασία. Αλλά μιλάμε για έναν άρρωστο σκύλο που δεν υπάρχει κάποιος που θα αναλάβει να του κάνει τη θεραπεία. Σε έναν υγιή σκύλο, επειδή είχε την καντεμιά να έχει ένα θετικό τίτλο. Σε καμία περίπτωση. Μία ερώτηση η οποία έγινε και προχθές, αλλά υπήρχε και παράκληση και από άλλους συναδέλφους να ακούσουν την απάντηση. Αν υπάρχει λοιπόν συσχετισμός χορήγησης μιλτεφοσίνης με περιστατικά πλαστικής ή μη ανεμίας. Ναι, το τσέκαρα, πουθενά στις σημειώσεις μου δεν έχω βρει σχετική αναφορά, άρα ισχύει η απάντηση που έδωσα προχθές, ότι δεν φαίνεται να είναι μια τυπική και προβλέψιμη παρενέργεια της μιλτεφοσίνης. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι ο τυχαίος άτυχος ασθενής μπορεί να εμφανίσει οποιαδήποτε παρενέργεια από οποιοδήποτε φάρμακο. Αυτές είναι απρόβλεπτες αντιδράσεις, δεν μπορείς να τις προβλέψεις. Αλλά, στο σημείο αυτό, θέλω να θυμίσω ότι και η λεϊσμανίωση προκαλεί ανεμία. Απλαστική και καμιά φορά και μη απλαστική. Καμιά φορά μέχρι και αιμολυτική, όχι συχνά, αλλά μπορεί να συμβεί. Κατά συνέπεια δεν ξέρω αν αυτές οι περιπτώσεις που έχουν δει οι συνάδελφοι, γιατί προφανώς έχουν δει για να ρωτάνε, δεν ξέρω αν ήταν περιπτώσεις όπου η ανεμία ήταν αποτέλεσμα της θεραπείας ή ήταν αποτέλεσμα εξελισσόμενης λεϊσμανίωσης. Σε τι δόση θα δίναμε την αλοπουρινόλη και ποιο το θεραπευτικό εύρος σχετικά με δοσολογία? Εντάξει, επειδή είναι χάπια, μπορούμε να πάμε κοντά στην πραγματική δόση. Η σωστή δόση είναι τα 10 μιλιγκράμμ στο κιλό δύο φορές την ημέρα. Τώρα, επειδή είναι ταμπλέτες, εντάξει, τώρα να πας σε 9, να πας σε 11, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά κάπου εκεί θα είσαι, κοντά στα 10 μιλιγκράμμ στο κιλό στο 12. Και μία ερώτηση παρεμφερής, για να μην τη θέτω μετά. Για πόσο χρονικό διάστημα προτείνεται τη χορήγηση αλοπουρινόλης? Το ελάχιστο, είπαμε, είναι οι 12 μήνες. Κάνουμε δηλαδή τον πρώτο μήνα την θεραπεία επίθεσης με μιλτεφοσίνη, με γλουμίνη, συν αλοπουρινόλη. Συνεχίζουμε τουλάχιστον άλλους 11 μήνες με σκέτη αλοπουρινόλη. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που όλα θα φτιάξουν, κλινικά, αιματολογικά, βιοχημικά, ούρων, τίτλος λεφογάνγλιο. Θυμίζω, ο τίτλος αρκεί να μειωθεί, δεν χρειάζεται σαν και καλά να γίνει αρνητικός. Σε μερικούς σκύλους ποτέ δεν θα γίνει αρνητικός. Από την ώρα λοιπόν που όλα στρώνουν, τότε τη σταματάμε. Το ελάχιστο κατά συνέπεια είναι οι 12 μήνες. Υπάρχει μια παράκληση από συνάδελφο. Αν θα μπορούσατε στο τέλος, εσείς θα το επιλέξετε, να επαναλάβετε την απάντηση στην ερώτηση με τον μπόξερ 4 ετών, γιατί αποσυνδέθηκε. Θα πρέπει να βρω την παρουσίαση. Λοιπόν, μισό λεπτούλι, γιατί μην νομίζετε ότι θυμάμαι απ' έξω. Ναι. Την ερώτηση 4. Λοιπόν, να βρούμε λίγο εδώ την παρουσίαση. Μισό λεπτό, γιατί είναι και μεγάλη η λίστα. Το βρήκαμε.
Λοιπόν, τη νούμερο 4, το περιστατικό νούμερο 4. 4, 4, 4, 4, εδώ είμαστε. Λοιπόν, okay, κάνω share screen, όχι αυτό, εδώ. Φαίνεται η οθόνη μου? Ναι, θέλετε. Ωραία. Λοιπόν, η ερώτηση 4 λοιπόν είναι ένα σκύλος που είναι κλινικά υγιής, αιματολογικά μια χαρά, βιοχημικά μια χαρά, ούρον μια χαρά με το UPC φυσιολογικό στο 0,14. Έχει μια IFAT στο 1 προς 3,200, αυξημένη σαφώς στα πάνω επίπεδα, και θετική PCR στο περιφερικό αίμα. Να διακόψω, τώρα, να σας διακόψω. Είμαστε στην πρώτη διαφάνεια, αυτή φαίνεται. Για κάποιο λόγο φαίνεται η πρώτη διαφάνεια που έχει την παραπομπή στην αλλοπουρινόλη. Okay. Κάτι πάει στραβά κατά συνέπεια. Λοιπόν, θα κλείσω αυτό εδώ. Για να δούμε τώρα. Τώρα φαίνεται η ερώτηση 4. Τώρα φαίνεται η ερώτηση 4. Ωραία. Λοιπόν, την ξαναλέω. Λοιπόν, έχουμε ένα σκύλο, είναι κλινικά υγιής. Αιματολογικά, βιοχημικά, ούρων, μια χαρά. Με UPC φυσιολογικό στο 0,14. IFAT 1 προς 3200, πολύ αυξημένη, και θετική PCR στο αίμα. Το ερώτημα που έκανα για αυτό το σκύλο είναι ότι, εντάξει, εκτός από τα κλασικά, τα στάνταρ εντομοποθητικά δοπεριδόνη, τι άλλο θα κάνουμε? Με γλουμίνη, με αλοπουρινόλη, με μυρτεφοσίνη, αλοπουρινόλη ήταν μια επιλογή, αλοπουρινόλη ήταν η δεύτερη επιλογή και το τίποτα ήταν η τρίτη επιλογή. Και σχολίασα πάνω σε αυτό το σκύλο ότι ο σκύλος δεν είναι άρρωστο. Και η θεραπεία της λεϊσμανίωσης δεν είναι θεραπεία τίτλου. Mm-hmm. Δεν κάνουμε θεραπεία για να ρίξουμε τίτλους αντισωμάτων. Τη θεραπεία την κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε συμπτώματα, να αντιμετωπίσουμε μια βαριά αναιμία, να αντιμετωπίσουμε μια σπειραματονεφρίτιδα, χρόνια νεφρική νόσο κλπ. Κατά συνέπεια, δεν έχουμε κανένα λόγο να ξεκινήσουμε θεραπεία λεϊσμανίωσης. Το δεύτερο που επισήμανα για αυτόν εδώ το σκύλο είναι ότι αυτή η άϊφα που βλέπουμε στο 1 προς 3200, εάν τη στείλουμε δύο δείγματα την ίδια μέρα στο ίδιο εργαστήριο, μπορεί το δεύτερο δείγμα να βγει στο 1 προς 1600. Και αν στείλουμε το ίδιο δείγμα σε ένα άλλο εργαστήριο ή αν πάρουμε ένα δείγμα μετά από μια εβδομάδα και το ξαναστείλουμε στο ίδιο εργαστήριο, θα μπορούσε ακόμα και 1 προς 800 να βγει. Είναι αυτό που τόνιζα, ότι μην βλέπετε τον τίτλο, πώς βλέπουμε, ξέρω εγώ, τη γλυκόζη. Λέμε ότι η γλυκόζη του σκύλου είναι 80. Άμα την ξαναμετρήσεις με ένα άλλο μηχάνημα, σου βγει 85 ή θα σου βγει 75. Πάνω κάτω γύρω στο 80 θα είναι. Δεν είναι το ίδιο με τους τίτλους. Οι τίτλοι είναι υποκειμενικό πράγμα. Εξαρτώνται από το εργαστήριο, εξαρτώνται από την δραστήρια, εξαρτώνται από τον εξεταστή, εξαρτώνται από το φωτισμό, εξαρτώνται από το πόσο φρέσκια είναι η λάμπα του ανοσοφθορισμού ή αν έχει παραχρησιμοποιηθεί, εξαρτώνται από χίλια πράγματα, μέχρι και από το αν έχεις βγει το προηγούμενο βράδυ και έχεις πιει και είσαι κουρασμένος. Τώρα πια δεν βγαίνει κανείς, οπότε όλοι ξεκούραστοι θα βλέπουν τους ανοσοφθορισμούς. Εξαρτώνται από χίλια πράγματα. Δεν είναι μία ακριβώς ποσοτική εργαστηριακή παράμετρο. Συμφωνώ ότι είναι ένας μεγάλος τίτλος. Εντάξει. Αλλά φανταστείτε ότι αυτός ο σκύλος σε ένα άλλο εργαστήριο θα μπορούσε να έχει και 1 προς 800. Και σε ένα άλλο θα μπορούσε να έχει και 1 προς 6400. Λοιπόν, ως προς τη θετική PCR στο αίμα δεν μου λέει τίποτα. Η PCR σε οποιονδήποτε ιστό μπορεί να βγει θετική σε οποιοδήποτε υγιή, υγιέστατο σκύλο ζει στην Ελλάδα. Διότι το θετικό αποτέλεσμα της PCR, το μόνο που μας λέει είναι ότι ο σκύλος στο αίμα του κουβαλάει το DNA της λεϊσμανίωσης. Μέχρι εκεί. Κατά συνέπεια δεν έχουμε κανένα λόγο να ξεκινήσουμε με γλουμίνη ή μυλτεφοσίνη με αλοπουρινόλη. Ωστόσο, επειδή ο τίτλος είναι ψηλός, δεν πάμε για παρακολούθηση ένα εξάμηνο, θα πρέπει να το δούμε πιο κοντά, στον ένα μήνα, στους δύο μήνες, να δούμε πώς εξελίσσεται. Μήπως αρχίζει
να εμφανίζει πλέον την νόσο. Γιατί αν αρχίσει να εμφανίζει την νόσο, τότε θα πρέπει να παρέμβουμε θεραπευτικά. Το να ξανακάνουμε τον τίτλο στο ίδιο ή σε ένα άλλο εργαστήριο δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Μπορεί να εκπλαγούμε από τη διαφορά των αποτελεσμάτων και να προβληματιστούμε πολύ άσχημα. Και επίσης καλή ιδέα για αυτό το σκύλο, για όλους, αλλά ειδικά για αυτό, είναι να κάνουμε και μια κυταρολογική λεφογαγγλίου, να δούμε τι γίνεται από εκεί από λεισμάνιες. Οπότε μπορώ να σταματήσω τώρα να μοιράζομαι την οθόνη. Ωραία. Σε σκύλο που έχει νοσήσει το 2018, έγινε θεραπεία με μιλτεφοσίνη και αλοπουρινόλη. Ήταν αρνητικός μετά από ένα χρόνο το 2009 και πριν ένα μήνα είχε τίτλο 1 προς 200. Εξετάσεις και τα πάντα ήταν κατά φύση φυσιολογικά, εκτός από πρωτεϊνουρία. Επίσης περιμένουμε FNA. Αν βρεθούν λεισμάνες στο λεφοάγγλιο, πρέπει να γίνει θεραπεία? Ξαναλέω το ίδιο που είπα προηγουμένως. Η θεραπεία είναι για τα συμπτώματα και για τα βαριά εργαστηριακά ευρήματα. Αυτό που με προβληματίζει σε αυτόν το σκύλο είναι η πρωτεϊνουρία. Το ζητούμενο είναι ποιο ήταν το UPC πριν. Επιδεινώθηκε ή έμεινε στάσιμο. Μπορούμε να ενοχοποιήσουμε δηλαδή μια εξελισσόμενη λεισμανίωση χωρίς εμφανείς κλινικές εκδηλώσεις σαν αίτιο επιδείνωσης της πειραματοπάθειας του σκύλου. Ή μήπως το UPC ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα από την αρχή. Αυτό είναι που πρέπει να ζυγίσουμε. Κατά τα άλλα, το ότι τώρα έχει ένα τίτλο 1-200. 1-200. Καλά κάνει. Να τον έχει, να τον χαίρεται. Από την ίδια συνάδελφο, ισχύει ότι η αλοπουρινόλη πρέπει να δίνεται μέχρι να μηδενίσει ο τίτλος? Όχι. Και αν όχι, για πόσο καιρό? Το είπατε και προηγουμένως. Ωραία. Και υπάρχει και μια τρίτη ερώτηση από την ίδια. Πρέπει να γίνεται έλεγχος ΙΦΑ κάθε φορά πριν τον εμβολιασμό, δηλαδή στον ίδιο σκύλο κάθε χρόνο πριν το εμβόλιο, ή δεν έχει νόημα αφού επηρεάζεται? Το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά, ακριβώς την ίδια ερώτηση, και η απάντησή μου είναι ακολουθήστε τις οδηγίες του παρασκευαστή του εμβολίου. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα, γίνονται κάποιες δουλειές, όλα είναι ακόμα σε πολύ προκαταρτικό στάδιο. Στη φάση που βρισκόμαστε, ό,τι λέει ο παρασκευαστής. Ζητάει ορολογικό επανέλεγχο πριν τον ετήσιο επαναληπτικό εμβολιασμό, θα τον κάνετε. Δεν τον ζητάει, δεν θα τον κάνετε. Λέει ότι αν η ορολογική εξέταση βγει θετική, επειδή μπορεί να είναι μεταμβολιακός τίτλος, επαναλάβεται την με ένα συγκεκριμένο τεστάκι το οποίο μπορεί να διαφοροποιήσει τα μεταμβολιακά αντισώματα από τα αντισώματα λόγω της φυσικής έκθεσης στη λεισμάνια. Κάντε αυτό που σας λέει ο παρασκευαστής. Αυτό άλλωστε δεν κάνουμε με όλα τα εμβόλια. Ό,τι γράφει το εσόκλειστο. Δεν αυτοσχεδιάζουμε στα εμβόλια. Η μεγλουμίνη μπορεί να χορηγηθεί είτε υποδόρια είτε ενδομικά? Ναι, και ενδοφλέβια μπορεί να χορηγηθεί. Το πρόβλημα είναι ότι η ενδομική χορήγηση είναι πόδινη και έχει ενοχοποιηθεί εκτός από αποστήματα, που αυτό μπορεί να γίνει και υποδόρια, έχει ενοχοποιηθεί και για ίνωση των μυών. Αυτός είναι ο λόγος που προτιμάμε να την κάνουμε υποδόρια. Πιο ανώδυνη και, ας το πούμε, λιγότερες παρενέργειες στο σημείο της έγχυσης. Ποια είναι η γνώμη σας για τη χρήση μετρονιδαζόλης και αλοπουρινόλη στη θεραπεία της λεισμανίωσης? Τα ίδια που είπα και για την Μαρμποφλοξασίνη. Είναι αντιβιωτικό, δεν έχουμε καμιά ένδειξη ότι είναι πιο αποτελεσματικό ή ότι έχει συνέργεια με την αλοπουρινόλη, άρα μακριά. Είναι αντιβιωτικά. Στην κεταρολογική λεμφογαγγλίου, πόσα πεδία είναι το ελάχιστο της εξέτασης? Τώρα να απαντήσω θεωρητικά ή στην πράξη? Λοιπόν, θεωρητικά,
θεωρητικά, όσο περισσότερα παιδεία δεις, τόσο αυξάνεις και τις πιθανότητες να βρεις λεσμάνιες. Όταν κάναμε πριν από πολλά χρόνια με τον Μαθιώτο Μιλωνάκη μια δουλειά για την, να εκτιμήσουμε την ευαισθησία της κυταρολογικής εξέτασης λεμφογαγγλίων και μυελού των οστών, βλέπαμε μέχρι 1000 παιδεία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν βρίσκαμε λεϊσμάνιες στα πρώτα 10, τις ποσοτικοποιούσαμε εκεί πέρα, τέλειωνε η ιστορία. Εάν δεν βρίσκαμε στα πρώτα 10, πηγαίναμε μέχρι τα 100. Αν δεν βρίσκαμε ούτε στα 100, πηγαίναμε μέχρι τα 1000, γιατί ο στόχος δεν ήταν μόνο θα βρω, δεν θα βρω, ήταν και πόσες είναι. Υπάρχει μια λογαριθμική κλίμακα ποσοτικοποίησης. Οπότε, τέλος πάντων, εκεί που καταλήξαμε τότε, ήταν ότι αν εξετάσεις 1000 παιδεία από λεφογάνγλιο και 1000 παιδεία από μυελό των οστών, ακόμα και με κακά επιχρήσματα, η πιθανότητα να βρεις λεϊσμάνια σε σκύλους με την όσο είναι της τάξης του 96%, αν θυμάμαι καλά. Σχεδόν πάντα. Το ξαναλέω, ακόμα και με κακά επιχρήσματα. Δηλαδή στη μελέτη είχαν μπει λεφογάνγλια που δεν ήταν καλά, μυελή που δεν ήταν καλά, που ήταν πολύ αιμοδιαλυμένη. Και από εκεί προέκυψε και αυτό που λέμε συνέχεια, ότι η κυταρολογική λεφογαγγλίων, εντάξει, ο μυελός των οστών είναι αρκετά επεμβατική διαδικασία, η κυταρολογική, μια καλή κυταρολογική λεφογαγγλίου είναι ένα καλό και φτηνό διαγνωστικό όπλο. Τώρα, 1000 παιδεία στην πράξη δεν μπορεί να εξετάσει κανείς. Δεν το συζητάμε. Εμείς που είχαμε δει τότε τεράστιο αριθμό από παρασκευάσματα, στο τέλος καταφέρναμε να βλέπουμε τα 1000 παιδεία του μυελού μέσα σε 30-35 λεπτά και του λεφογαγγλίου περίπου στα 45 λεπτά. Τώρα στέλνεις ένα λεφογάγγλιο σε ένα εργαστήριο, άμα ο άλλος αφιερώσει 45 λεπτά για να δει ένα κυταρολογικό, πόσο θα το χρεώσει? Ναι. Εντάξει, ή αν μπορείς να το δεις εσύ σε επίπεδο ιατρίου, εντάξει, έχεις μία ώρα να κάτσεις πάνω από το μικροσκόπιο? Κανείς δεν την έχει. Οπότε θα έλεγα ένας πρακτικός συμβιβασμός είναι περίπου στα 100 παιδεία. Εγώ βέβαια όταν υποψιάζομαι λεϊσμανίωση και δεν βρίσκω, κάθομαι στο μικροσκόπιο κάτω, κάθε τόσο λέω θα σηκωθώ, φτάνει μέχρι εδώ πέρα, όλο συνεχίζω, μέχρι να τη βρω τελικά. Αλλά 100 παιδεία είναι ένας λογικός νομίζω αριθμός. 100, 200... Αλλά ξαναλέω, εδώ ισχύει όσο πιο πολλά, τόσο αυξάνει και η ευαισθησία. Έτσι. Είναι της υπομονής δηλαδή. Έχουν υπομονή. Εντάξει, απλά είναι ένα, πάλι όπως όλα στην ιατρική, είναι και αυτό ένα συμβιβασμός μεταξύ αξιοπιστίας της εξέτασης και χρόνου. Ναι. Και επειδή ο χρόνος είναι χρήμα, χρόνου και κόστος. Στις 28 Ιουνίου του 2017... σε μία ομιλία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είπατε ότι σε υγιή ορολογικά θετικό σκύλο ακολουθούμε αγωγή μόνο με αλοπουρινόλη, καθώς αυτό αποτρέπει την εμφάνιση της νόσου. Τι έχει αλλάξει τόσο πολύ σε 3 χρόνια? Ευχαριστώ πολύ. Okay. Δεν θυμάμαι τώρα, 28 Ιουνίου του 2017, σε ομιλία στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Έχω να μιλήσω πολλά χρόνια στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Τέλος πάντων. Αλλά δεν αμφιβάλλω ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Επίσης αυτό που δεν αμφιβάλλω είναι ότι ο υπολογιστής μου κάνει παιχνίδια σήμερα. Οπότε, λοιπόν, θα δείξω το τι έχει αλλάξει. Έχετε την εικόνα μου? Την οθόνη μου? Η πρώτη, ναι. Έχω μια διαφάνεια. Ναι. Μια στιγμή να το κάνω full screen. Λοιπόν, αυτό άλλαξε. Διαπιστώθηκαν πριν από 3 περίπου χρόνια τεκμηριωμένα εργαστηριακά στελέχη λεϊσμάνια infantum ανθεκτικά στην αλοπουρινόλη. Για να ακολουθήσεις το καπάκι, η επόμενη δημοσίευση από την ίδια ομάδα που έδειξε ότι όντως όταν εκθέτεις και in vitro την λεϊσμάνια infantum σε προοδευτικά αυξανόμενες συγκεντρώσεις αλοπουρινόλης, δημιουργείς ανοχή.
κοινός. Μέχρι πριν από 3 χρόνια είχαμε ενδείξεις για ανθεκτικότητα στη Μελτεφοσίνη, είχαμε ενδείξεις για ανθεκτικότητα στη Μεγλουμίνη, αλλά δεν είχαμε ενδείξεις για ανθεκτικότητα στην Αλοπουρινόη. Και κάπου πριν από 3 χρόνια, εκεί το 17, έσκασαν αυτές οι 2 δημοσιεύσεις. Και πλέον δεν έχουμε ενδείξεις, έχουμε αποδείξεις ανθεκτικότητας στην Αλοπουρινόλη. Και θυμίζω ότι η Αλοπουρινόλη είναι το πιο σπουδαίο εργαλείο που έχουμε. Διότι είναι η μόνη από τις 3, Μεγλουμίνη, Μελτεφοσίνη, Αλοπουρινόλη, που μπορεί να χορηγηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μπορεί να διατηρήσει την ύφεση. Και αυτό αποτυπώθηκε και στις οδηγίες της Λέισβετ. Και θα δείτε τι εννοώ. Αυτές ήταν οι αρχικές οδηγίες. Εδώ τα στάδια είναι τα ίδια, όλα είναι τα ίδια, σχεδόν τίποτα, κάτι ψηλά έχουν αλλάξει εδώ πέρα. Δείτε εδώ στη θεραπεία, στο πρώτο στάδιο, αδιαφορία ή σκέτη αλοπουρινόλη ή αλοπουρινόλη με μεγλουμίνη ή αλοπουρινόλη με μελτεφοσίνη. Αυτές ήταν οι αρχικές οδηγίες της Λέισβερ. Για να ακολουθήσουν οι σημερινές που λένε τίποτα. Απλή παρακολούθηση. Αυτό έγινε ακριβώς για αυτό το λόγο. Είναι αυτές οι 2 δημοσιεύσεις που άλλαξαν τη ροή των πραγμάτων. Είναι αυτές οι 2 δημοσιεύσεις που μας είπαν ότι σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε σαν καραμέλα. Δημιουργείτε ανθεκτικά στελέχη. Και στο τέλος θα την κάψετε τελείως. Και ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη ερώτηση. Τώρα πρέπει να φύγει η οθόνη και να ξαναγύρισα εγώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, πότε θα δίνατε δοπεριδόνη στη δόση 1 μιλιγκράμμ στο κιλό ανά 12 ώρο. Το απαντήσαμε αυτό νομίζω την προηγούμενη φορά. Είπα ότι οι πρώτες μελέτες που έγιναν με τη δοπεριδόνη ήταν σε αυτή τη δόση. Και μελέτες πεδίου, αλλά στη συνέχεια από την ώρα που αποδείχθηκε ότι με την εγκεκριμένη 0,5 μιλιγκράμμ στο κιλό μια φορά την ημέρα, με την εγκεκριμένη δόση πετυχαίνουμε το ίδιο ανοσορυθμιστικό αποτέλεσμα, έχουμε την ίδια τελικά κλινική αποτελεσματικότητα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε υπερδοσία. Άρα η απάντηση, πότε θα έδινα την τετραπλάσια δόση, πλέον ποτέ. Έχει νόημα ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος με ΙΦΑ? Ναι, βεβαίως, και αυτό που προτείνουμε δεν είναι ετήσιος, είναι εξαμηνιαίος για να γίνεται ετήσιος. Πρέπει να μπει στη ρουτίνα μας. Αλλά με ποια έννοια? Όχι με την έννοια το ότι μας βγήκε θετικό στον ανοσοφθαλμό, ξεκινάμε θεραπεία ή κάνουμε ευθανασία ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Με την έννοια του ότι μας βγήκε θετικό ο ανοσοφθαλμό. Ήρθε ο σκύλος, να το πω έτσι, ήρθε ο σκύλος για εμβόλια. Στον ετήσιο εμβολιασμό του πάνω. Ωραία. Και του πήραμε και αίμα και μεταξύ των άλλων τρέξαμε μια ορολογική για λεισμανίωση. Και εκεί που όλα τα χρόνια τα προηγούμενα ήταν αρνητικός, τώρα μας χτύπησε 1:400. Τέλεια. Ο σκύλος θα ξανάρθει. Αυτή τη φορά δεν θα κάνουμε τη γρήγορη κλινική εξέταση που μπορεί να κάναμε την πρώτη φορά. 500 σκύλοι ο ένας πάνω στον άλλο, δουλειά πολύ και θα τον δούμε πλέον προσεκτικά και με την ησυχία μας. Θα ψάξουμε έστω και για ήπια συμπτώματα, θα ψάξουμε και για βλατιδούλες στα πτερυγεία των αυτιών και στην κοιλιά από κάτω, γιατί μπορεί να είναι πρωτοσταδίου λεισμανίωση. Θα κάνουμε λοιπόν μια καλή κλινική εξέταση, θα στείλουμε μια αιματολογική, θα στείλουμε μια πλήρη βιοχημική, θα στείλουμε μια ούρων, θα μετρήσουμε το UPC, θα πάρουμε και λεφογάνγλιο. Θα τα δέσουμε όλα αυτά και θα αποφασίσουμε εάν ο σκύλος έχει λεισμανίωση ή όχι. Και αν αποφασίσουμε ότι ο σκύλος έχει λεισμανίωση, θα αποφασίσουμε αν είναι στάδιο 1 ή όχι. Και αν αποφασίσουμε ότι δεν είναι στάδιο 1 αλλά είναι 2-3-4, τότε θα αρχίσουμε τη λεισμανιακή θεραπεία. Στις άλλες περιπτώσεις, από την ώρα που σε ένα σκύλο που ήταν συνέχεια ορολογικά αρνητικός, τώρα μας βγήκε θετικός, αυτό που θα συστήσουμε είναι ότι ο επόμενος έλεγχος δεν θα γίνει σε 6 μήνες, θα γίνει σε 2 μήνες, σε 3 μήνες. Για να δούμε μην τυχόν από εκεί που δεν έχει λεισμανίωση εμφανίσει. Αυτή είναι η αξία της προληπτικής εξέτασης.
Όχι, είδαμε τον τίτλο, είναι θετικός, αρχίσαμε να δίνουμε φάρμακο. Και εννοείται ότι σε αυτό το σκύλο, που εκεί που ήταν μονίμως ορολογικά αρνητικός, τώρα μας βγαίνει θετικός, εντατικοποιούμε τα προληπτικά μας μέτρα. Δηλαδή, αν τυχόν δεν χρησιμοποιούσε εντομοαποθητικά ή μια τα χρησιμοποιούσε, μια δεν τα χρησιμοποιούσε, τώρα πρέπει να τα χρησιμοποιήσει οπωσδήποτε. Τώρα ενδεχομένως αξίζει να προσθέσουμε και το δεύτερο. Από την ώρα που είναι ορολογικά θετικό, το δεύτερο δεν μπορεί να είναι εμβόλιο. Αν είναι κάτι να προσθέσουμε, θα προσθέσουμε το περιδώνιο. Και φυσικά η συχνότερη παρακολούθηση. Άρα ναι, αξίζει. Το επίσημο που προτείνουμε είναι κάθε 6 μήνες. Αλλά ξέρω ότι εντάξει, κανείς δεν το κάνει τώρα κάθε 6 μήνες. Αν το κάνουμε μια φορά το χρόνο, καλά είμαστε. Αλλά είναι κάτι που το δικαιούνται όλοι οι σκύλοι που ζουν στην Ελλάδα. Σε σκύλο που λαμβάνει αλοπουρινόλη και ολιγοπουρινική δίαιτα και εμφανίζει ξανθίνης. Ποια είναι η ασφαλής συγγνώμη, το έχασα. Ουρολιθίαση ξανθίνης. Ποια είναι η ασφαλέστερη διαχείριση σχετικά με την αλοπουρινόλη, διακοπή ή μείωση της δόσης? Όχι μείωση της δόσης. Είναι το πιο επικίνδυνο από όλα. Να το πω διαφορετικά. Η μείωση της δόσης αυξάνει θεωρητικά τουλάχιστον, έτσι δεν τα έχουμε μελετήσει όλα αυτά. Μιλάμε με βάση παθογενετικούς μηχανισμούς και το πώς δημιουργείται η ανθεκτικότητα της λεϊσμάνια, όπως και των διάφορων μικροοργανισμών, στα φάρμακα που χρησιμοποιούμε εναντίον τους. Οι μειωμένες δόσεις είναι παράγοντας κινδύνου για ανθεκτικότητα. Και επειδή είναι τόσο πολύτιμο φάρμακο, η μείωση της δόσης δεν είναι καλή επιλογή. Προτιμώ να τη σταματήσουμε. Αυτή είναι μια περίπτωση, ας πούμε, όπου αν αναγκαστούμε να τη σταματήσουμε και χρειάζεται και άλλη θεραπεία ο σκύλος, είναι πολύ έξυπνο να προσθέσουμε τον περιδόνιο. Και αν μας υποτροπιάσει και κλινικά, χάσουμε τον κλινικό έλεγχο μετά τη διακοπή της αλοπουρινόλης, μοιραία θα προσθέσουμε και με γλουμίνη ή μιλταφροσίνη. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο να κατεβάσουμε τη δόση της αλοπουρινόλης. Μετά από 2 κύκλους μιλταφροσίνης και αλοπουρινόλης σε ένα ζώο, αν δεν επιτυχάνεται κλινική και εργαστηριακή βελτίωση, πόσους κύκλους με γλουμίνης και αλοπουρινόλης μπορούμε να δώσουμε? Αρχικά είναι 2 κύκλοι μιλταφροσίνης, ναι. Και κρατάει πόσους κύκλους? Θεωρητικά, και αυτό πάλι το όριο των 2 είναι θεωρητικό. Λέω, δεν θέλω εγώ τουλάχιστον να κάνω πολλούς κύκλους με μιλταφροσίνη ή πολλούς κύκλους με μεγλουμίνη, γιατί η συνεχής έκθεση θα δημιουργήσει ανθεκτικά στελέχη και στο τέλος δεν θα δουλεύουν κιόλας. Τώρα, αυτός ο σκύλος που υποτροπίασε 2 φορές, παρά τη θεραπεία, 2 τεινά παίζουν. Το ένα είναι ότι έχει έντονη κληρονομική προδιάθεση και το ανοσοποιητικό του δεν μπορεί να βοηθήσει καθόλου. Οπότε ό,τι κάνουν, το κάνουν τα φάρμακα. Και το δεύτερο είναι, ειδικά αν τη δεύτερη φορά υποτροπίασε πολύ γρήγορα ή δεν ανταποκρίθηκε καλά στη μιλταφροσίνη, για παράδειγμα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι ανθεκτικό το στέλεχος. Οπότε, εάν δεν υπάρχει διασταυρούμενη ανθεκτικότητα με τη μεγλωμίνη, μην βάλει κανείς το χέρι του στη φωτιά ότι δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει. Τότε ενδεχομένως με τον πρώτο κύκλο μεγλωμίνης αλοπουρινόλης να έχουμε πολύ πιο μακροπρόθεσμη ύφεση του συμπτωμάτων. Αλλά από εκεί και πέρα, το πόσες φορές θα τα χρησιμοποιήσουμε, η απάντηση είναι όσες φορές χρειάζεται. Αρκεί να χρειάζεται. Αρκεί να μην τα χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίζουμε τίτλους, αλλά για να αντιμετωπίζουμε συμπτώματα ή εργαστηριακά ευρήματα που μας απασχολούν, που δημιουργούν πρόβλημα, ξέρω εγώ, η αναιμία, η πρωτεϊνουρία. PCR αίματος είναι πιο αξιόπιστη εξέταση σε σχέση με την κυταρολογική? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτή την ερώτηση, γιατί και τα δύο
εξαρτώνται από το ποιος τα κάνει. Η κυταρολογική. Δεν πιστεύω να εννοούμε κυταρολογική αίματος. Στην κυταρολογική αίματος δεν θα βρεις λεϊσμάνιες. Καλά, έχουμε βρει μια φορά. Δύο-τρεις φορές έχουμε βρει δηλαδή. Αλλά τις περισσότερες φορές ήταν οι σκύλοι που πέρανε νοσοκατασταλτική θεραπεία για άλλους λόγους. Οπότε οι λεϊσμάνιες τους βγήκαν από τα αυτιά, από το αίμα, από παντού βγαίνανε. Λοιπόν, και έχουμε δει και σε ένα-δύο έτσι άλλους σκύλους κατά καιρούς λεϊσμάνιες στο περιφερικό αίμα, αλλά στο περιφερικό αίμα είναι πάρα πολύ σπάνιο. Προφανώς άρα η κόντρα εδώ πέρα, η σύγκριση είναι λεϊσμάνια στο λεφογάνγλιο, κόντρα στην PCR στο αίμα. Λοιπόν, αυτά εξαρτώνται. Από τι εξαρτάται η ευαισθησία της κυταρολογίας του λεφογάνγλιου? Πρώτον, από την ποιότητα του επιχειρήματος. Ποιος θα το πάρει, πώς θα το πάρει. Δεύτερον, από την εμπειρία του εξεταστή, ποιος θα το δει. Και τρίτον, αυτό που λέγαμε πριν, από το χρόνο που θα κάτσει πάνω του μικροσκόπιο. PCR αίματος, από τι εξαρτάται? Πρώτον, από το στάδιο της νόσου. Γενικά, όσο προχωράει η λεϊσμανίωση, τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες να υπάρχει DNA λεϊσμάνια στο περιφερικό αίμα. Το αίμα είναι ο χειρότερος ιστός για να βρούμε λεϊσμάνιες. Αλλά όσο προχωράει, τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες. Δεύτερον, από το ποιος κάνει την εξέταση. Η PCR είναι χειρότερη από την IFAT σε ό,τι αφορά την συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών εργαστηρίων. Είναι πολύ πολύ χειρότερη. Καταρχάς, μιλάμε για, υποθέτω, για real-time PCR. Τα αντιδραστήρια, η μεθοδολογία κτλ. Δεν είναι πουθενά τα ίδια. Ουσιαστικά η PCR είναι ειδική του εργαστηρίου. Είναι η PCR του Γιώργου, η PCR του Νίκου, η PCR του Τάκη. Δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Και βέβαια όσο καλύτερο το εργαστήριο και όσο περισσότερο έχει δουλέψει την PCR του, τόσο πιο αξιόπιστη την κάνει. Τώρα, αν σας πω ότι θα πάρω λοιπόν το ιδανικό, θα πάρω μια δημοσίευση από την Ισπανία με πολύ καλωστημένη PCR, χρόνια τώρα καλωστημένη στη Βαρκελόνη, όπου σε σκύλους με την νόσο το περίπου το 30-33% ήταν PCR αρνητική στο περιφερικό αίμα σε σκύλους με λεϊσμανίωση, και θα την κοντράρω με τα δικά μας αποτελέσματα σε σκύλους με λεϊσμανίωση, όπου η κυταρολογική του λεφογαγγλίου ήταν θετική στο 80-85%. Άρα με αυτά τα δεδομένα πήρα όμως και συγκρίνω τώρα αποτελέσματα από δύο διαφορετικών μελετών. Συγκρίνω, μίλαμε με πορτοκάλια, αλλά ας πούμε ότι με βάση αυτή τη σύγκριση, που δεν είναι επιστημονικά φυσικά αποδεκτή, πιθανά η κυταρολογική του λεφογαγγλίου να είναι πιο ευαίσθητη. Αλλά ξαναλέω, συγκρίνω μήλα με πορτοκάλια αυτή τη στιγμή. Εάν όμως η ερώτηση είναι PCR λεμφογαγγλίου κόντρα στην κυταρολογική του λεφογαγγλίου, θα σας πω ότι μια καλωστημένη PCR στο λεφογαγγλίο θα πρέπει να είναι θετική στο σύνολο των σκύλων με λεισμανίωση και σε πάρα πάρα πολλούς σκύλους οι οποίοι είναι απλά μολυσμένοι και δεν έχουν εμφανίσει την νόσο. Και ενδεχομένως δεν την εμφανίσουν ποτέ. Πάντως, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, μετά από 1000 πλακάκια που βλέπατε με τον κύριο Μιλωνάκη, ήταν δεδομένο ότι στην κυκλοφορία του αίματος θα βρίσκατε. Όχι, όχι, τα 1000 πλακάκια ήταν μυελός και λεφογάνδι. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Λέω, από την υπομονή είναι δεδομένο ότι θα βρίσκατε και στην κυκλοφορία. Λοιπόν, ποια είναι η μέθοδος εκλογής για τη λήψη υλικού από τις δερματικές αλλοιώσεις για την κυταρολογική εξέταση και την έβρεση λεϊσμανιών? Εξαρτάται από το είδος της αλλοίωσης. Η πιο εύκολη περίπτωση, αλλά δεν είναι συχνή, είναι η οζώδης μορφή της λεϊσμανίωσης. Βλέπουμε οζίδια που κλινικά κανείς δεν φαντάζεται ότι μπορεί να είναι λόγω λεϊσμανίωσης. Περισσότερο μοιάζουν με νεοπλάσματα ή με κοκκιώματα του δέρματος κτλ. Οπότε, επειδή συνήθως είναι και φυσιολογικό το δέρμα που τα καλύπτει, ούτε καν άλλο και υποτρίχωση δεν έχει από πάνω, προφανώς με FNA, παρακέντηση με λεπτή βελόνα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάρει υλικό.
Από την ελκώδη δερματίτιδα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι όσο και να το καθαρίσεις το έλκος, θα βγάλει τόσο πολύ αίμα στο εντύπωμα που θα κάνεις, που δεν θα μπορέσει να τις βρεις εύκολα. Εκεί που είναι σχετικά εύκολο, είναι στην αποφολιδωτική δερματίτιδα. Ξεκολλάω τις εφελκίδες, ουσιαστικά ξεκολώντας τις φεύγει η κεράτινη στιβάδα και αρκετό κομμάτι της ζωντανής επιδερμίδας από κάτω. Πατάμε λίγο την αλλίωση, βγάζει λίγο ζουμάκι, το οποίο είναι το ίδιμα μαζί με το φλεγμονικό διήθημα που υπάρχει κάτω στο χώριο και κάνουμε εντυπώματα. Δεν υπάρχει μελέτη για την ευαισθησία της εξέτασης. Τελείως εμπειρικά μπορώ να πω ότι πρέπει να είναι γύρω στο 50%, κάπου εκεί. Και να σας πω και ένα δεδομένο, ας πούμε, που ίσως ακουστεί περίεργο, σε μια δουλειά που κάναμε, που δεν την έχουμε δημοσιεύσει ακόμα, παίρναμε βιοψίες δέρματος από σκύλους με λεισμανίωση, από την περιοχή της Λαγόνιας Ακρολοφίας, γιατί μετά κάναμε μυελοκέντηση από εκεί πέρα. Οπότε αντί να κόψουμε με νηστεράκι για να βάλουμε την ακίδα μυελοκέντηση, παίρναμε με το πάντς της βιοψίας, ανοίγαμε την τρύπα. Εντάξει, ήταν στα πλαίσια μιας μελέτης που κάναμε. Και από το ιστοτεμάχιο της βιοψίας κάναμε εντυπώματα. Από το ιστοτεμάχιο το ίδιο. Όλοι οι σκύλοι με την όσο, μιλάμε για σκύλους με λεισμανίωση, αλλά με ή χωρίς δερματικές αλλοιώσεις εκεί πέρα. Η Λαγόνια Ακρολοφία δεν είναι μια περιοχή έτσι που συχνά έχουμε αλλοιώσεις σκύλους με λεισμανίωση. Με χρόνο εξέτασης, όχι υπερβολές αυτή τη φορά, τα 5 λεπτά, η ευαισθησία ήταν 50%. Στον ένα από τους δύο σκύλους, τα εντυπώματα των βιοψιών, βρήκαμε λεισμανίωση. Άρα το δέρμα είναι ένας καλός ιστός για να τις ψάξεις. Αλλά θέλουμε λίγες έρευνες ακόμα για να μπορώ να δώσω έτσι πιο σίγουρα νούμερα. Τώρα μιλάω ακόμα στο περίπου. Μία ερώτηση συμπέρασμα μάλλον από όλες τις προηγούμενες. Άρα θεραπεία λοιπόν προτείνεται μόνο εφόσον κάνουμε βιοχημικές εξετάσεις. Θεραπεία προτείνω μόνο εφόσον ο σκύλος έχει λεισμανίωση. Και δεν το προτείνω εγώ, το προτείνουν οι επίσημες οδηγίες που είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε. Οι βιοχημικές εξετάσεις είναι και αυτές κομμάτι της σταδιοποίησης. Να το πω διαφορετικά. Έχω ένα σκύλο με μια τυπικότατη αποφολιδωτική δερματίτιδα. Έχει και ένα οζίδιο, κάνω κυταρολογική από το οζίδιο, πάρτι λεισμάνιος. Ωραιότατο. Ξέρω ήδη ότι ο σκύλος μου έχει λεισμανίωση. Με βάση την κλινική εικόνα και την παρουσία λεισμανιών. Αυτό που μου χρειάζονται από τις βιοχημικές εξετάσεις είναι να δω βασικά την εφρική λειτουργία αυτού του σκύλου για να μπορέσω να ξεκινήσω την θεραπεία. Και βέβαια μου χρειάζονται και τα υπόλοιπα, ας πούμε, μου χρειάζονται και οι λευκοματίνες και οι σφαιρίνες και οι ολικές πρωτεΐνες για να μπορέσω να παρακολουθήσω τη θεραπεία. Αυτό επίσης που μου χρειάζεται για αυτό το σκύλο είναι η ούρων και το UPC, ο λόγος πρωτεΐνων κρεατινίνης. Και για να δω εάν χρειάζεται να προσθέσω, ας πούμε, αναστολέα άτσε, αλλά και για να παρακολουθήσω την εξέλιξη της πρωτεϊνουρίας σε βάθος χρόνου. Θυμίζοντας ότι η χρόνια νεφρική νόσος είναι το κύριο αίτιο θανάτου, το σκύλο με λεισμανίωση. Άρα, τι χρειάζεται για να πεις ότι ο σκύλος έχει λεισμανίωση είναι σχετικό. Υπάρχουν μερικούς που τους βλέπεις από τα 2 μέτρα ότι έχουν λεισμανίωση, για παράδειγμα. Η μεγλουμίνη και η μιλτεφοσίνη έχουν. Η μιλτεφοσίνη, η μεγλουμίνη, η μεγλουμίνη και η μιλτεφοσίνη. Ναι. Έχουν υπολοιπόμενο αποτέλεσμα. Αν ναι, μήπως είναι προτιμότερο έλεγχος να γίνεται 1 έως 2 μήνες μετά και όχι αμέσως μετά το τέλος της θεραπείας, δηλαδή στις 4 εβδομάδες. Δεν καταλαβαίνω το υπολοιπόμενο αποτέλεσμα. Ε...
Αυτό που μπορώ να πω σε μια πρώτη φάση είναι ότι η μη περίοδο ζωή τη μιλτεφοσύνη, δεν σημαίνει τη μεγλουμένη που έχει μικρή η μη περίοδο ζωή. Η μη περίοδο ζωή τη μιλτεφοσύνη είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, ανιχνεύεται, εξακολουθεί να έχει συγκεντρώσει 2-3 εβδομάδε μετά τη διακοπή τη θεραπεία. Εάν περιμένουμε μετά τη διακοπή τους να έχουμε περαιτέρω κλινική βελτίωση, υποθέτω ότι είναι το ερώτημα. Η απάντηση είναι ναι. Δηλαδή, κανονικά, καταρχάς εξαρτάται το για ποια κλινική εκδήλωση μιλάμε. Ας πούμε, ένα σκύλος με μια βαριά γενικευμένη αποβολιδωτική δερματίτιδα. Δεν περιμένω ότι θα φύγουν όλες οι φωλίδες και θα ξαναβγάλει παντού μαλλί μέσα στις 4 εβδομάδες θεραπείας με μιλτεφοσύνη με γλουμίνη. Σαφώς θα πάρει 1, 2, 3 μήνες μέχρι να είναι κλινικά εντάξει. Ο αιματοκρίτης. Γενικά περιμένω στον 1 μήνα να αρχίσει να στρώνει, αλλά μπορεί να πάρει και λίγο παραπάνω. Οι σφαιρίνες. Δεν περιμένω στον 1 μήνα να πέσουν δραματικά και να ομαλοποιηθούν. Δηλαδή, η κάθε κλινική και η κάθε εργαστηριακή παράμετρο σε σκύλους με λεισμανίους έχει τη δική της κινητική. Για πολλές από αυτές μπορώ να σας πω και πιο συγκεκριμένα νούμερα, αλλά δεν θα τελειώσουμε ποτέ, διότι και αυτά εξαρτώνται από το είδος της θεραπείας, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας κτλ. Αυτό που λέω για την παρακολούθηση της θεραπείας είναι το εξής. Μια παρακολούθηση στις 15 μέρες, κυρίως για παρενέργειες. Μια παρακολούθηση στο μήνα, για να δούμε ότι τελειώσαμε τη θεραπεία και ο σκύλος είναι καλά. Πάμε καλά. Και στη συνέχεια οι επόμενες παρακολουθήσεις μπορούν να γίνουν για παράδειγμα στους 6 μήνες. Στους 6 μήνες είναι που δεν θέλω με τίποτα να βρω λεισμάνιες στο λεφογάνγλιο. Δεν θέλω ο τίτλος να μην έχει πέσει ένα σκαλί τουλάχιστον και δεν θέλω να έχω συμπτώματα λεισμανίωσης ή εργαστηριακά ευρήματα που δεν έφτιαξα. Γιατί αν τα έχω αυτά, αν ο σκύλος δεν είναι υγιής στους 6 μήνες, τότε θα πρέπει να επαναλάβω τη μιλτεφοσύνη, τη μεγλωμένη. Το είπα προχθές στην παρουσίαση. Εάν μπορούμε να πήξουμε τις 2 πρώτες επανεξετάσεις των 15 και των 28 ημερών, θεωρητικά μπορούμε, μην νομίζετε, πολλοί διευθυντές δεν έρχονται εκεί πέρα για τις επανεξετάσεις. Αλλά το σωστό, αυτό που διεθνώς λέμε ότι καλό είναι να γίνεται, είναι αυτό. Σαφές. Νομίζω για την αλλοπουρινόλη και το πότε διακόπτουμε το έχετε πει άλλη μία πάνω σε αυτό. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι φυλές υψηλού κινδύνου? Ναι, είναι σαφώς τα boxer, ξεκαθαρισμένο, και από εκεί και πέρα έχουν ενοχοποιηθεί τα Rottweiler και τα γερμανικά ποιμηνικά. Η ερώτηση νομίζω είναι παρεμφερής. Πόσο συχνά έχει νόημα να επαναλαμβάνουμε τον τίτλο κατά τη διάρκεια της θεραπείας? Κάθε 6 μήνες που έχουμε την τακτική επανεξέταση, εφόσον όλα πάνε καλά. Σε σκύλο μετά από θεραπεία με μεγλουμίνη και μιλτεφοσύνη και τίτλο 1 προς 3.200, σταθερό για 2 χρόνια, με άριστα βιοχημικά, αιματολογικά και UPC, για πόσο χρονικό διάστημα θα δίναμε αλλοπουρινόλη? Επίσης, ο σκύλος έχει υποτροπή στα δερματικά έλκη που είχε πρώτης θεραπείας όταν σταμάτησε η αλλοπουρινόλη. Λοιπόν, μοιάστε μου τώρα. Έχουμε ένα σκύλο ο οποίος έκανε 1 κύκλο, κατάλαβα καλά. Μία φορά πήρε μιλτεφοσύνη. Λέει μετά από θεραπεία με μεγλουμίνη και μιλτεφοσύνη. Κάνει 2 θεραπείες. Άρα 2 κύκλους. Και τίτλο 1 προς 3.200, ο οποίος έμεινε σταθερός 2 χρόνια. Βιοχημικά, αιματολογικά ήταν φυσιολογικά, το UPC φυσιολογικό. Και από ό,τι στην σημείωση που έχει στείλει μετά, λέει ότι ο σκύλος είχε δερματικά έλκη που τα είχε πριν τη θεραπεία και τα οποία έχουν υποτροπιάσει. Και αυτά όταν σταμάτησε η αλλοπουρινόλη. Κατάλαβα. Άρα
Κοιτάξτε, να το θέσω ως εξής. Δεν ξέρω πόσος καιρός είχε περάσει από τη δεύτερη χορήγηση με γλουμίνιση, με λιταφοσύνη, δεν ξέρω τι πήρε πρώτο, τι πήρε δεύτερο, μέχρι που διακόπηκε η αλοπουρινόλη. Είπαμε οι 12 μήνες είναι το ελάχιστο τώρα. Εάν ας πούμε ο δεύτερος κύκλος έγινε ο πρώτος, πήγε ξέρω εγώ 1,5 χρόνο μόνο μαλοπουρινόλη, υποτροπίασε, έγινε ο δεύτερος κύκλος π.χ. με μιλταφοσίνη και μετά από 1-2 μήνες κόπηκε η αλοπουρινόλη, ήταν πολύ νωρίς, έπρεπε να κλείσει το 12 μήνες. Λέμε λοιπόν ότι με αυτές τις προϋποθέσεις διακόπτουμε τη θεραπεία. Δεν είπε κανείς και πουθενά ότι διακόπτοντας τη θεραπεία είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα υποτροπιάσει ο σκύλος. Που σημαίνει τι? Ο συνάδελφος, εάν είχαν περάσει 12 μήνες από το δεύτερο κύκλο, όποιος ήταν ο δεύτερος, μέχρι τη διακοπή της αλοπουρινόλης, από την ώρα που ο σκύλος κλινικά και εργαστηριακά ήταν μια χαρά, πολύ καλά έκανε και σταμάτησε την αλοπουρινόλη. Πάρα πολύ καλά έκανε. Αυτό δεν σημαίνει, η διακοπή με βάση αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να υποτροπιάσει. Σαφώς και υπάρχουν σκύλοι που θα υποτροπιάσουν. Δυστυχώς δεν έχουμε κανένα τεστ, καμιά εξέταση, κανένα συνδυασμό εξετάσεων που να μπορεί να προβλέψει ποιοι είναι οι σκύλοι που θα υποτροπιάσουν και ποιοι όχι. Στο παρελθόν, για να το ξεφύγουμε αυτό, δίναμε την αλοπουρινόλη στη μία εβδομάδα το μήνα. Και κοντέψαμε να την κάψουμε. Οπότε τώρα αυτό απαγορεύτηκε. Άρα διακόπτοντάς την, ναι, παίρνουμε το ρίσκο της υποτροπής. Σαφέστατα. Να το δέσω διαφορετικά το σκυλάκι που σας έδειξα, αυτό στο όριο μεταξύ πρώτου και δεύτερου σταδίου λεισμανίωσης. Στο σκύλο αυτό 6 μήνες πριν είχα κόψει την αλοπουρινόλη. Με βάση τους κανόνες που ισχύουν. Και ο σκύλος υποτροπίας. Εάν δεν την είχα κόψει, μάλλον δεν θα υποτροπίαζε. Ή μπορεί να έκανε στελέχη ανθεκτικά στην αλοπουρινόλη, να υποτροπίαζε και μετά η αλοπουρινόλη να μην του έκανε τίποτα. Ωστόσο, ξανατονίζω γιατί έχει σημασία, μην ξεχνάμε ότι στη διάρκεια της θεραπείας και μετά τη διακοπή της θεραπείας και όσο ζει και ανασένει ο σκύλος, θα πρέπει να κάνουμε πολύ καλή εντομοαπόθηση και εάν θέλουμε μετά τη διακοπή της αλοπουρινόλης, ειδικά σε ένα τέτοιο σκύλο που κρατάει πολύ ψηλό τίτλο, ας προσθέσουμε και ένα δεύτερο προληπτικό μέσο συγκεκριμένο από το συντοπεριδόνι για να μειώσουμε την πιθανότητα υποτροπής. Εμβόλιο εννοείται δεν μπορούμε να κάνουμε σε σκύλο με ιστορικό λεισμανίωσης. Αλλά και πάλι εγγύηση δεν υπάρχει. Και είναι ένας τομέας στον οποίο θέλουμε να δουλέψουμε και πρέπει να δουλέψουμε. Κάποια στιγμή δηλαδή χρειαζόμαστε μία εξέταση, ένα τεστ, ένα συνδυασμό εξετάσεων, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, που να μπορεί να προβλέψει ποιοι σκύλοι μπορούν να κόψουν την αλοπουρινόλη χωρίς να υποτροπιάσουν για ένα εύλογο διάστημα και ποιοι δεν μπορούν. Επιπλέον, όταν υποτροπιάζουν, μην θεωρήσετε σόν και καλά ότι η υποτροπή έγινε επειδή κόπηκε η αλοπουρινόλη. Σκεφτείτε και το ενδεχόμενο η υποτροπή να έγινε επειδή προέκυψε και ένα άλλο νόσημα, το οποίο χάλασε την ισορροπία μεταξύ λεισμάνιας και σκύλου. Καταλαβαίνετε πόσο περίπλοκο γίνεται το παιχνίδι. Και αυτός είναι και ο λόγος που λέω ότι κάθε φορά θέλουμε όλο αυτό το πακέτο των εξετάσεων για να έχουμε πλήρη εικόνα. Οι διαταραχές συμπεριφοράς είναι λόγος να μην ξαναπάρει ο σκύλος δοπεριδόνη? Λένε για το παράδειγμα που έθεσα, εκτός αν και άλλος συνάδελφος έχει δει διαταραχές συμπεριφοράς, γιατί δεν θεωρείται, από ό,τι ξέρω δεν είναι με τις παρενέργειες της προβλεπόμενης. Δεν είναι, αν μου επιτρέπετε και... Ναι. Ήρθαμε τουλάχιστον εγώ, είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Ναι, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, κοίταξε, εξαρτάται από το ποιες είναι οι διαταραχές της συμπεριφοράς. Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης αυτό που μου είπε,
είναι ότι ο σκύλος είχε απίστευτα επίπεδα στρες και ουσιαστικά η περιγραφή μου θύμιζε κρίσεις πανικού σε ανθρώπους. Οπότε φαντάζομαι ότι ο σκύλος πρέπει να βίωνε κάτι τραγικό. Οπότε με αυτή την έννοια, ναι, είναι λόγος διακοπής. Εννοείται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξαναρίσκαρα να την ξαναχρησιμοποιήσω. Ήδη έχουμε κλείσει, ήδη σήμερα είναι η 8η ημέρα και ακόμα δεν μου έχει στείλει email η ιδιοκτήτρια ότι επανεμφάνισε τις ίδιες διαταραχές μπευρός, αλλά περιμένω. Ας τις δώσουμε το χρόνο της, δεν είναι. Όχι, αν δεν τις εμφανίσει εννοείται θα πάει κανονικά. Αν τις εμφανίσει εννοείται ότι θα σταματήσει. Λοιπόν, τα εμβόλια. Τα αναφέρει, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω, τα γνωρίζουμε. Λεσμανίωσης. Θα τα προτείνατε ανεπιφύλακτα ανεξάρτητα αν το ζώο ανήκει σε χαμηλού κινδύνου ζώνη. Είναι μάλλον ερώτηση η οποία έρχεται από εξωτερικό αυτή. Ναι, okay. Λοιπόν, θα ξαναθυμίσω ότι ισχύει για την Ελλάδα και θα συζητήσουμε μετά για άλλες περιοχές. Στις ενδημικές περιοχές, μιλάω για Ελλάδα, μιλάω για Κύπρο, μιλάω για Ιταλία, Νότια Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία κτλ. Βόρεια Αφρική. Σε αυτές τις περιοχές η πρώτη γραμμή πρόληψης είναι τα εντομοπαθητικά. Και ισχύουν για όλους τους σκύλους, χωρίς καμιά εξαίρεση. Εάν είναι σκύλος υψηλού κινδύνου, μέτριου κινδύνου, π.χ. ένα μπόξερ που λέγαμε προηγουμένως, ή ένα σκύλος που ζει έξω από το σπίτι, σε μια πολύ ενδυμική περιοχή, τότε πρέπει να προσθέσουμε και κάτι ακόμα. Το κάτι ακόμα μπορεί να είναι το εμβόλιο ή μπορεί να είναι το περιδώνιο. Και αν είναι ένα σκύλος πολύ υψηλού κινδύνου, π.χ. ένα μπόξερ που ζει έξω από το σπίτι σε μια υπερενδυμική περιοχή, τότε καλό είναι να κάνουμε και τα τρία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται να εμφανίσει την νόσο. Μπορεί να την εμφανίσει παρότι θα κάνουμε και τα τρία. Τώρα, σε μη ενδυμικές περιοχές, αν η ερώτηση είναι από εξωτερικό, εξαρτάται από το επίπεδο κινδύνου και από τον τρόπο μετάδοσης στη συγκεκριμένη περιοχή. Αν είναι μια περιοχή χαμηλής ενδυμικότητας, τότε θα έλεγα όχι, ο εμβολιασμός είναι υπερβολή. Για παράδειγμα, έχουν αναφερθεί κρούσματα λεσμανίωσης στην Νότιο Γερμανία. Και κάποια από αυτά φαίνεται ότι είναι μέσω φλεβοτόμων, ότι δεν είναι δηλαδή ούτε σεξουαλική μετάδοση, ούτε διαπλακούντια, ούτε στη διάρκεια του τοκετού, αλλά είναι κανονική μέσω κάποιων φλεβοτόμων. Ωραία. Τώρα είναι σποραδικές περιπτώσεις από εδώ και από εκεί. Δεν εμβολιάζουμε για σπάνια νοσήματα. Έτσι, αυτό είναι η γενική αρχή που ισχύει για όλους τους εμβολιασμούς. Από την ώρα που στην περιοχή δεν κυκλοφορεί το νόσημα, εντάξει, ένα εντομοπαθητικό εννοείται, αλλά από εκεί πέρα δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Ξαναλέω, μιλάμε για μη ενδυμική περιοχή, έτσι, η περιοχή που τα κρούσματα είναι σποραδικά από εδώ και από εκεί. Θα το δέσω με μια ερώτηση που έχουμε παρακάτω, η οποία επίσης είναι μάλλον από εξωτερικό. Καλησπέρα, μετά από υιοθεσία σκύλου από Ελλάδα στην κεντρική Ευρώπη, χωρίς συμπτώσεις. Κάθε πότε θα πρέπει να ελέγχεται. Τα περισσότερα πρωτόκολλα λένε μια ορολογική εξέταση στους 6 μήνες μετά την εξαγωγή του σκύλου στην κεντρική Ευρώπη. Η απάντηση είναι η εξής. Η μόνη διαφορά που έχει αυτός ο σκύλος από ένα σκύλο που συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα είναι ότι αυτός που πήγε σε μία ενδυμική περιοχή σταματάει να εκτίθεται σε τσιμπήματα φλεβοτόμων, μολυσμένων και μη, ενώ αυτός που εξακολουθεί να ζει στην Ελλάδα εκτίθεται. Το πόσο πολλά θα είναι αυτά τα τσιμπήματα εξαρτάται εννοείται από το αν χρησιμοποιούμε ή όχι έντομο αποθητικά. Αυτό θεωρητικά, επειδή ο σκύλος αυτός λογικά αδέσποτος ήτανε και τον πήγαν στην κεντρική Ευρώπη, άρα 90% μολυσμένος ήταν και τον πήγα στην κεντρική Ευρώπη. Αυτός ο σκύλος ίσως, δεν υπάρχει μελέτη, επειδή ακριβώς πηγαίνει σε μία ενδυμική περιοχή και σταματάει να εκτίθεται,
να έχει λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσει την νόσο από ό,τι αν ζούσε στην Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να εμφανίσει την νόσο. Άρα, πρακτικά μιλώντας, μια εξέταση στους 6 μήνες μετά την εξαγωγή του σκύλου και στη συνέχεια, εάν και εφόσον εμφανίσει συμπτώματα. Ένας πολύ πρακτικός τρόπος. Μάλιστα. Σκύλος με μοναδικό σύμπτωμα τη θόλωση, η ριδοκυκλίτιδα και στα 2 μάτια και θετικό στη λεϊσμάνια, πρέπει να ξενικινήσει αντιλεϊσμανιακή θεραπεία. Αν η ριδοκυκλίτιδα οφείλεται στη λεϊσμανίωση, ναι. Αλλά προσέξτε, θυμηθείτε την τελευταία διαφάνεια που σας έδειξα με το ακίτα με μοναδικό σύμπτωμα την ριδοκυκλίτιδα και θετικό στη λεϊσμανίωση, γιατί από τον τρόπο που διάβασα στην ερώτηση θετικό στη λεϊσμανίωση καταλαβαίνω ορολογικά θετικό στη λεϊσμανίωση. Εγώ αυτό συμπεραίνω. Θυμηθείτε λοιπόν το ακίτα που σας έδειξα με αμφωτερόπλευρη ριδοκυκλίτιδα με θετικό τίτλο στο 1:400. Ξεκίνησε τη θεραπεία με λεϊσμανίωση, κακοθεραπεία, ασκέτη αλοπουρινόλη, για να χάσει τελικά τα μάτια του, γιατί αυτό που χρειαζόταν ο σκύλος ήταν να πάρει βαριά νοσοκαταστολή με κορτιζόνη και αζαθιοπρίνη, επειδή είχε ριδοδερματικό σύνδρομο και όχι λεϊσμανίωση. Άρα ναι, η ριδοκυκλίτιδα αποτελεί όχι απλή ένδειξη, ενδειξάρα για να ξεκινήσει θεραπεία λεϊσμανίωσης, αρκεί να οφείλεται στη λεϊσμανίωση. Ένα σκύλος με λεϊσμανίωση και η ριδοκυκλίτιδα, ας είναι το μόνο σύμπτωμα, εφόσον η ριδοκυκλίτιδα όντως οφείλεται στη λεϊσμανίωση και όχι σε κάτι άλλο, πάει, αν δείτε τον πίνακα, κατευθείαν στο στάδιο 3. Είναι αλλοιώσεις που προκαλούνται από ανοσοσύμπλοκα, τον στέλνει στο κλινικό στάδιο 3. Πολλές φορές επιπλέον, επίσης, η ριδοκυκλίτιδα της λεϊσμανίωσης επιδεινώνεται σημαντικά στα αρχικά στάδια της θεραπείας, πιθανά επειδή έχουμε μαζικό θάνατο του παρασίτου, μαζική απελευθέρωση παρασιτικού αντιγόνου, μαζική παραγωγή ανοσοσυμπλόκων. Και υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι σκύλοι που, επειδή ακριβώς επιδεινώθηκε δραματικά η ριδοκυκλίτιδα, η ραγοειδίτιδα, να τη λέμε σωστά, πέρα από την αντιλεϊσμανιακή θεραπεία, έχει χρειαστεί, πέρα από την τοπική θεραπεία, στα μάτια έχει χρειαστεί να προσθέσουμε και πρεμιζολόνι στη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της θεραπείας για να σώσουμε τα μάτια. Άρα λοιπόν η απάντηση, για να είμαστε ξεκάθαροι, η ριδοκυκλίτιδα λόγω λεϊσμανίωσης αποτελεί απόλυτη ένδειξη για να ξεκινήσει θεραπεία. Απλά η ριδοκυκλίτιδα σε ένα σκύλο που είναι ορολογικά θετικός για λεϊσμανίωση δεν σημαίνει ότι οφείλεται όντως σε λεϊσμανίωση. Μπορεί να οφείλεται σε 1000 άλλα πράγματα. Σκύλος με χρόνια νεφρική νόσο λόγω λεϊσμανίωσης. Τίτλο 1:3200. Με παρουσία λίθων ξανθίνης λόγω αλοπουρινόλης. Αφαίρεση των λίθων και διακοπή της αλοπουρινόλης. Στον επανέλεγχο 6 μήνες μετά τη μιλτεφοσίνη. Έχει κρεατινίνη 2,2. Τίτλο 1:3200. Καταφύση. Τίτλο. Ένα, τον ίδιο, 1:3200. Καταφύσει αιματοκρίτη, υποτρίχωση στην ουρά και βρίσκεται σε νεφρική δίαιτα. Είναι πλήρως αποπαραστομένος και σε αγωγή με δοπεριδόνη. Πρέπει να επαναληφθεί η θεραπεία μήπως με μεγλουμίνη, πιθανόν. Ήδη... Να καταλάβω, σε αυτή τη φάση, επειδή δεν βλέπω την ερώτηση τώρα μπροστά μου και είναι πολλές πληροφορίες, σε αυτή τη φάση κλινικά τι έχει ο σκύλος. Προσπαθήσω να τη θέσω εγώ λίγο πιο περιφραστικά. Ναι, θέλω να δω κλινικά τι συμβαίνει. Ωραία. Είναι ένα σκύλος που έχει χρόνια νόσο. Ωραία, λόγω της λεϊσμανίωσης. Είχε ένα τίτλο 1:3200 με λίθους ξανθίνης από τη χρήση της αλοπουρινόλης. Αφαίρεθηκαν οι λίθοι, σταμάτησε η αλοπουρινόλη και έκανε επανέλεγχο 6 μήνες, λέει, μετά τη μιλτεφοσίνη. Πλέον τώρα έχει κρεατινίνη 2,2, τίτλο 1:3200, αιματοκρίτης είναι φυσιολογικός, έχει υποτρίχωση στην ουρά και βρίσκεται σε νεφρική δίαιτα. Είναι πλήρως αποπαραστομένος και του δίνουν και δοπεριδόνη. Πρέπει να επαναληφθεί η θεραπεία πιθανόν με μεγλουμίνη. Όπως το καταλαβαίνω, κλινικά αυτό που έχει είναι μια υποτρίχωση στην ουρά.
η οποία δεν είναι και τυπικό σύμπτωμα της λεϊσμανίωσης, υποτρίχωση στην ουρά. Αιματολογικά από ό,τι καταλαβαίνω είναι μια χαρά. Βιοχημικά η κρεατινίνη πιο κάτω προφανώς δεν θα πάει. Ό,τι ζημιά ήταν στα νεφρά να γίνει έγινε. Οπότε θα έλεγα όχι, ας κρατηθούμε. Σε κάποια φάση είναι πολύ πιθανό να ζωπηρωθεί κλινικά η λεϊσμανίωση και εκεί πραγματικά να μας χρειαστεί η μεγλουμένη ή η μυρτεφοσύνη. Τέλεια, ελπίζω να τα φέραμε σωστά. Αυτό είναι. Ναι, αν κατάλαβα καλά την ερώτηση. Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, μία ερώτηση για την επίσταξη που έχουμε στη λέξη. Αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τρανεξαμικό οξύ, και συγγνώμη επειδή το βλέπω και παρακάτω, στην επίσταξη κάποιο ενδέσιμο αιμοστατικό όπως η εταμψιλάτη, αν μπορεί να βοηθήσει. Δεν υπάρχουν μελέτες, δεν το γνωρίζω η απάντηση. Ούτε τα έχω χρησιμοποιήσει. Θυμίζω απλά ότι η επίσταξη της λεϊσμανίωσης είναι αποτέλεσμα φλεγμονής βαριάς ελκόδους ρινίτιδας. Τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Οπότε το πρώτο πράγμα το οποίο θα σκεφτώ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι γλυκοκορτικοειδή. Με βάση και τον παθογενετικό μηχανισμό. Συγγνώμη, να σας παρακαλέσω για μία εκτός θέματος ερώτηση. Η εργαστηριακή εξέταση IFAT για την νόσο Lyme στο σκύλο ανοιχνεύει και εμβολιακά αντισώματα. Το εργαστήριο που χρησιμοποιώ διατείνεται το αντίθετο. Ρωτάει για την νόσο του Lyme. Ναι, δεν έχω ιδέα. Γιατί πραγματικά δεν έχω ιδέα. Και είναι από Ελλάδα η ερώτηση. Δεν έχω, δυστυχώς, να δω το mail. Έχω μόνο το όνομα της κυρίας. Ναι, καλά, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα. Ναι. Να ξεκινήσουμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε νόσο του Lyme. Γιατί δεν έχουμε ιξώτες ρήσινους. Κατά συνέπεια, δεν ξέρω καν, κυκλοφορεί εμβόλιο για νόσο του Lyme στην Ελλάδα. Νομίζω όχι. Άρα... Μιλάει... Προφανώς για το εργαστήριο, λέει, άμα κάνουμε IFAT... Εξαρτάται. Έχει, αν θα βρει εμβολιακά αντισώματα, λέει. Το εργαστήριο λογικά η απάντηση, εντάξει, δεν το ξέρω καν το νόσημα. Είναι εξωτικό για μας προς το παρόν. Αλλά λογικά... Και έτσι να μείνει. Ναι, και έτσι να μείνει, μακάρι. Άμα σε έρθει και αυτό. Λογικά η απάντηση είναι η εξής. Στον ανοσοφθορισμό... Έχεις μια πλάκα η οποία έχει βοθρία. Το αντιγόνο που υπάρχει μέσα στα βοθρία είναι συνήθως ολόκληροι μικροοργανισμοί. Έτσι. Συγκεκριμένη περίπτωση μπορέλια. Ωραία. Εφόσον έχεις αντισώματα είτε από φυσική έκθεση είτε από εμβολιασμό, αλλά πάλι εξαρτάται από το εμβόλιο, αλλά από τα συνήθεια εμβόλια, θα πω την εξαίρεση λιγάκι. Εφόσον έχεις μετεμβολιακά αντισώματα, αυτά στρέφονται έναντι αντιγόνων του συγκεκριμένου οργανισμού. Άρα λογικά θα δέσουν πάνω στο αντιγόνο που είναι μέσα στα βοθρία. Οπότε αφού θα δέσουν εκεί πάνω, έχουν δυνητικά την προοπτική να σου δώσουν μια θετική, ένα θετικό αποτέλεσμα στον ανοσοφθορισμό. Τώρα, από εκεί και πέρα, το αν θα σου δώσουν ή όχι, εξαρτάται. Πρώτον, το συγκεκριμένο εμβόλιο, τι τίτλους αντισωμάτων συνήθως δημιουργεί. Δεύτερον, για πόσο καιρό διατηρούνται. Τρίτον, είναι ο πρώτος εμβολιασμός, είναι ο επαναληπτικός ή είναι ο εκατοστός εμβολιασμός που κάνει αυτός ο σκύλος. Γιατί κάθε φορά τα μνημονικά κύτταρα παίρνουν όλο και πιο νωρίς μπροστά. Τέταρτον, ποιο είναι το κατόφι του εργαστηρίου. Πώς ακριβώς έχει στημένο δηλαδή τον ανοσοφθορισμό του. Άρα είναι αδύνατο να απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Η εξαίρεση που είπα προηγουμένως, που λέω ότι κλασικά τα εμβόλια θα δώσουν αντισώματα που μπορούν να ανιχνευτούν με τον ανοσοφθορισμό, είναι το ένα από τα δύο εμβόλια που έχουμε για τη λεϊσμανίωση και ο λόγος που είναι εξαίρεση είναι ότι δεν έχει, όχι λεϊσμάνιες, ούτε κανένα από τα δύο εμβόλια δεν έχει λεϊσμάνιες, αλλά ούτε καν κανονικές πρωτεΐνες της λεϊσμάνιας. Έχει μέσα μία χήμερα, μία κατασκευασμένη πρωτεΐνη που δεν την έχει η λεϊσμάνια υπό κανονικές συνθήκες. Μόνο με αυτή την έννοια.
Κατά τα άλλα, όλα τα εμβόλια μπορούν να σου δώσουν μετεμβολιακούς τίτλους που να είναι ανιχνεύσιμοι με τον ανοσοφθορισμό ή με την ελάιζα. Σε σκύλο με έντονα έλκυστα πτερύγια των αυτιών, λόγω της λεϊσμανίωσης, όπου αιμορραγούν, θα βοηθούσε η χορήγηση πεντοξυφιλίνης ή και εκεί... Ναι, ή και... Ή και εκεί δίνουμε δεξαμεθαζόνη. Τώρα εμένα τώρα έλκοι έτσι που να αιμορραγούν σε βαθμό στην επίσταξη και στην ενορραγία, δεν είναι δεξαμεθαζόνη, γιατί μπορεί να σκοτώσει. Δηλαδή ο σκύλος μπορεί να χάσει τόσο αίμα, μπορεί να πεθάνει μέσα σε ένα βράδυ. Τώρα έλκοι που να αιμορραγούν σε τέτοιο εγκληματικό βαθμό δεν έχω δει. Αλλά καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως ένα σκύλος που είναι μέσα στο διαμέρισμα με την ελκώδη δερματίτιδα, αν ξύγει λίγο τα αυτιά και λερώνει με αίματα τους τοίχους κτλ, ίσως είναι πρόβλημα. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να το κάνω. Ωστόσο, επειδή ο βασικός μηχανισμός είναι η αγκίτιδα, ναι, εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε το δοξυφυλλίνη, και αν πλέον κάνει μαύρα χάλια το σπίτι, μπορείς να προσθέσεις και κορτιζόνη για λίγες μέρες. Αυτό πάει σε αντιδιαστολή με την ρινοραγία, υποθέτω. Όχι, ήταν από άλλο συνάδελφο, έτυχαν μαζί. Α, οκ. Okay. Έτσι, λοιπόν. Γιατί στην ρινοραγία δεν έχει νόημα να δώσουμε τα δοξυφυλλίνη, επειδή δεν οφείλεται σε αγκίτιδα. Τουλάχιστον με αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, έχω άλλη μία ερώτηση από το εξωτερικό. Αν τελικά δεν υπάρχει, θα το αναφέρω, το LaceGuard, γιατί είναι προϊόν... Mm-hmm. Την αγορά εκτός Ελλάδας, αναρωτιέται η συνάδελφος, αν δεν υπάρχει λοιπόν εκεί η LaceGuard, αν να δώσει ανθρώπινο ή καλύτερα να μην δώσει τίποτα. Δεν έχω ιδέα, είναι η απάντηση. Γιατί δεν ξέρω δόση για το ανθρώπινο. Τέλεια. Λοιπόν, τελειώνουμε, δεν έχουμε πολλές ακόμα. Αντί για το 12ωρο χορήγηση αλοπουρινόλης, παραδείγματος χάρη Ζηλαπούρ, την αγωγή μπορεί να αντικατασταθεί με το σολουρίκ ανά 24ωρο. Ναι, έχει βγει μια αλοπουρινόλη βραβείας απορρόφησης για τον άνθρωπο, κυρίως για ουρικές αρθρίτιδες. Η απάντηση είναι επίσης δεν ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε φαρμακοκινητική μελέτη στο σκύλο. Άρα πραγματικά δεν ξέρουμε αν θα έχει την ίδια αποτελεσματικότητα ή όχι. Είναι λογική η σκέψη, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι ένα σκεύασμα βραδίας απορρόφησης για τον άνθρωπο θα είναι επίσης βραδίας απορρόφησης και ίσης αποτελεσματικότητας για το σκύλο. Και μάλιστα προσέξτε, μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές ενδείξεις. Ουρική αρθρίτιδα από τη μια μεριά για τον άνθρωπο, λεϊσμανίωση από την άλλη μεριά για το σκύλο. Άρα προς το παρόν ας μείνουμε στα παραδοσιακά, στα κλασικά που ξέραμε, 10 μερικά μισό κιλό στο 12. Τι κάνουμε αν κατά τη θεραπεία με μελτεφοσίνη έχουμε ανορεξία? Κοιτάξτε, σε οποιαδήποτε θεραπεία πάνω, εάν εμφανιστούν σοβαρές παρενέργειες, μοιραία διακόπτεις και περιμένεις να δεις τι θα γίνει. Και βέβαια διερευνάς και το αίτιο. Έτσι, για ποιο λόγο κάνει ανορεξία? Μπορεί να είναι παρενέργεια, μιλτεφοσίνη είπαμε. Με μιλτεφοσίνη, ναι. Ναι, okay, μπορεί να είναι παρενέργεια της μιλτεφοσίνης ή μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Να σας πω παράδειγμα. Πρόσφατο. Άσχετο. Σκύλος με ατοπική, με σύνδρομο άσυπτων κοκκιωμάτων, πυοκοκκιωμάτων και με χιλιάδες άλλα προβλήματα. Τα οποία όλα τα υπόλοιπα τα στρώσαμε σιγά σιγά και μας έμεινε το σύνδρομο των άσυπτων κοκκιωμάτων, πυοκοκκιωμάτων. Ωραία. Οπότε το ξεκινάω με σκέτη κορτιζόνη. Μάλλον στην αρχή το ξεκινάω με τετρακυκλίνη μια συναμίδη, δεν ανταποκρίθηκε καλά. Περνάμε μετά σε κορτιζόνη. Με το που πέφτει κάτω από το μισό μιλιγκράμμ στο κιλό την ημέρα η δόση της κορτιζόνης, τα κοκκιώματα υποτροπίαζαν και άρχισαν να αιμορραγούν πάλι. Οπότε το ξαναγυρνάω από την αρχή στην κορτιζόνη.
και προσθέτω κυκλοσπορία. Και την δεύτερη εβδομάδα περίπου της θεραπείας με κυκλοσπορίνη, ο σκύλος αρχίζει να κάνει διάρειες. Για μια εβδομάδα έκανε διάρειες, έκανε διάρειες, έκανε διάρειες. Η ιδιοκτήτρια γιατρός καταλάβαινε πάρα πολύ καλά τι συνέβαινε και τα λοιπά, συζητήσεις από το τηλέφωνο. Έλεγα ότι δεν με πείθει ότι αυτό το πράγμα είναι αντικυκλοσπορίνη. Συνήθως αν είναι το κάνει την πρώτη εβδομάδα και τα λοιπά. Να μην το πολυλογώ, μετά άρχισε να κάνει και μετούς και τα λοιπά. Ο σκύλος είχε φάει δύο μάγκου ολόκληρα και είχε δύο ξένα σώματα στο πεπτικό του σωλήνα. Άρα λοιπόν ένα σκύλος που κάνει ανορεξία στη φάση που παίρνει την μιλταφοσίνη. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι παρενέργεια της μιλταφοσίνης, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Άρα, και βέβαια, το αν θα διακόψουμε ή όχι τη θεραπεία προσωρινά, εξαρτάται και τη βαρύτητα της παρενέργειας. Άλλο να μην τρώει καθόλου και άλλο να μειωθεί η όρεξη 20%. Η τελευταία ερώτηση και είναι και προσωπική και γενική, έτσι πως την διαβάζω. Σε χορήγηση με γλουμίνης, πόσο συχνά έχει παρατηρηθεί και πόσο παρατηρείτε εσείς, εννοεί η συνάδελφος, έχετε παρατηρήσει εσείς μάλλον, επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας. Αυτό είναι πραγματικά δύσκολη ερώτηση. Υπάρχει μία μελέτη η οποία δείχνει ότι η μεγλουμίνη, στο σκύλο πάντα, σε σκύλους με λεϊσμανίωση, σε επίπεδο ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων στους νεφρούς, ότι προκάλεσε περισσότερες αλλοιώσεις σε σύγκριση με τη μιλταφοσίνη. Από την άλλη μεριά, κλινικές ενδείξεις νεφροτοξικότητας δεν έχω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρώτον δεν μπορεί να εμφανιστεί νεφροτοξικότητα σε ένα μεμονωμένο ασθενή. Δεύτερον, το αν θα εμφανιστεί ή όχι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το σε τι κατάσταση βρίσκονται οι νεφροί πριν. Και εδώ πέρα έρχεται το μεγάλο ερώτημα, μα αφού τους ελέγξαμε και είδαμε ότι η κρέατινη είναι, ξέρω πως ήταν ακόμα 2 πριν αρχίσουμε τη θεραπεία. Άρα η νεφρή ήταν μια χαρά. Θα πρέπει να πούμε ότι για να αρχίσει η κρεατινίνη να ανεβαίνει και να γίνεται παθολογική, πρέπει να καταστραφεί περίπου το 75% του νεφρικού παρενχήματος. Δηλαδή ο ένας νεφρός και ο μισός από το δεύτερο. Όσο από 25% και πάνω του νεφρικού παρενχήματος είναι εντάξει, η κρεατινίνη εξακολουθεί να είναι μια χαρά. Άρα μια κρεατινίνη 1,2 σου λέει εντάξει, ξεκινάς θεραπεία. Δεν έχεις μπει ακόμα σε χρόνια νεφρική νόσο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η νεφρή είναι μια χαρά. Εδώ έγινε μια προσπάθεια με τη συμμετρική διμεθυλαργυρίνη, που θεωρείται πιο πρώιμος δείκτης νεφρικής βλάβης σε σύγκριση με την κρεατινίνη, αλλά έχουμε ακόμα ψωμιά αρκετά να φάμε με αυτήν, μέχρι να δούμε τελικά τι συμβαίνει. Εδώ θα βάλω και μια άλλη παράμετρο στο παιχνίδι για την κρεατινίνη, που λέει ότι η κρεατινίνη δεν εξαρτάται μόνο από την νεφρική λειτουργία, εξαρτάται και από τη μυϊκή μάζα. Αν έχω ένα σκύλο με λεϊσμανίωση δεύτερου τρίτου σταδίου που έχει αρχίσει να έχει μυϊκή ατροφία, όσο λιγότερη μυϊκή μάζα, τόσο λιγότερη παραγωγή της κρεατινίνης, τόσο χαμηλότερα τα επίπεδα της στο αίμα. Για τα ίδια επίπεδα νεφρικής λειτουργίας, το ίδιο που βλέπουμε σε γάτες με υπερθυρεοειδισμό, για παράδειγμα. Άρα είναι λίγο περίπλοκο να το απαντήσει κανείς. Τέλος πάντων, σε σκύλους με κρεατινίνη κάτω από 1,4 και χωρίς πρωτεϊνουρία, η μεγλουμίνη δεν είναι επίσημα νεφροτοξικό φάρμακο. Όσο πιο πολλούς παράγοντες κινδύνου έχει αυτός ο σκύλος, όσο η κρεατινίνη πλησιάζει, ξεπερνάει το 1,4, όσο περισσότερη πρωτεϊνουρία έχει κτλ., τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επιδείνωσης νεφρικής λειτουργίας στη διάρκεια της θεραπείας. Και να πω κάτι, ποτέ δεν θα μάθουμε αν αυτή η επιδείνωση είναι λόγω της μεγλουμίνης ή της μιλταφοσίνης, είναι λόγω της ίδιας της λεϊσμανίωσης ή είναι λόγω του συνδυασμού τους. Θυμίζω αυτό που είπα πριν. Με το που ξεκινάει η θεραπεία επίθεσης, που είναι οι πρώτες 4 εβδομάδες, έχουμε μαζικό θάνατο λεϊσμανίου.
άρα μαζική δημιουργία ενός συμπλόκων. Μήπως είναι αυτό τελικά που ευθύνεται για την επιδείνωση της αφικής λειτουργίας σε κάποιους από αυτούς τους σκύλους? Κανείς δεν μας το απαντήσει. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστώ και σήμερα. Ήταν πολλές οι ερωτήσεις και αν δεν το διάβασα, θα μας έπιανε η αστυνομία εκείνο το βράδυ. Την κυρία... αφού τις βγάλαμε, είμαστε μια χαρά. Κύριε Λεγάκη, έχετε το λόγο από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι καλύψαμε τώρα όλες τις ερωτήσεις, που αν τις συνεχίζαμε τη Δευτέρα, θα χρειαζόμασταν ακόμα μια μισή ώρα. Ωραιότατα. Πρώτη φορά έχει διαρκέσει τόσο πολύ ένα webinar. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον καθηγητή μας για την εξαιρετική ομιλία, για τις φοβερές απαντήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεταδοτικότητά σας και το πόσο ωραία τα λέτε και απλά και κατανοητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν όλους για τη συμμετοχή σας. Ελπίζουμε να σας δούμε στα επόμενα webinars που θα κάνουμε. Μέχρι τότε να προσέχετε, να φυλάγεστε, να φοράτε τις μάσκες σας και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.